του ορίου για την αγορά πρώτης κατοικίας και αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης θα υπάρχουν στο τελικό κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σε λίγη ώρα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. Αλλαγές στο παραπέντε υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών στο αφορολόγητο για την αγορά πρώτης κατοικίας και τα τεκμήρια ακινήτων και αυτοκινήτων. Τα αρχικά σχέδια αλλάζουν και το αφορολόγητο για την αγορά πρώτης κατοικίας από άγαμο θα οριστεί στα 200.000 ευρώ και για τον έγκαμο στα 250.000 ευρώ. Διορθώσεις θα γίνουν και στα τεκμήρια, αφού για τα αυτοκίνητα θα μετράει τόσο ο κυβισμός όσο και η παλαιότητα. Ενώ για τα ακίνητα στις περιοχές με αντικειμενική αξία άνω των 3.000 ευρώ, το τετραγωνικό, το τεκμήριο θα είναι τσουχτερό. Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται αύξηση των αφορολογητών ορίων εισοδήματος για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα. Ενώ θα υιοθετηθεί κλίμακα στις αποζημιώσεις απόλυσης που θα επιβαρύνει όσους λαμβάνουν ποσά πάνω από 60.000 ευρώ. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα δοθεί στην δημοσιότητα σήμερα. Θα περάσει όμως εκ νέου το τεστ του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη πριν κατατεθεί στη Βουλή. Μέσα των ανατροπών που φέρνει το φορολογικό αλλά και των μέτρων που συνολικά προωθεί η κυβέρνηση με τις ευλογίες των Βρυξελών, το κόστος δανεισμού της χώρας γίνεται πιο βαρύ. Τα spread από 313 μονάδες χθες έφτασαν στις 329 μονάδες σήμερα. Επεισοδιακή ήταν η έναρξη του ετήσιου συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ στη Χαλκιδική. Το συνέδριο παρακολουθεί ο Χρήστος Στεφανής και μας ενημερώνει. Χρήστο, σε ακούμε. Τι ακριβώς συνέβη? Τα επεισόδια, Μαρία, ξεκίνησαν ακριβώς μετά την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σαμαρά, όταν στο βήμα κλείθηκε να ανέβει ένας Άγγλος συνδικαλιστές, σύνεδροι που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, πέταξαν μάλιστα κάποια αντικείμενα με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την αντίδραση των υπολείπων συνέδρων. Είχαμε εντάσεις, είχαμε επεισόδια, είχαμε διαπληκτισμούς. Ο πρόεδρος συνεδρίου αναγκάστηκε να το διακόψει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κάτι που έγινε ένα τέταρτο μετά την αφετηρία των επεισοδίων και αμέσως μετά έγιναν κανονικά οι εργασίες. Μαρία. Να σε ευχαριστήσω, Χρήστο. Νέα έκκληση προς την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της απίφθινε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια. Η Ελλάδα έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αναγνώρισε διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση της οικονομίας και επετέθη στην κυβέρνηση για τα νέα σκληρά μέτρα. Νέο μήνυμα προς την Ευρωζώνη ότι αν δεν στηριχτεί η Ελλάδα θα κινδυνεύσει το ευρώ, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Η άλλη πλευρά αυτής της συμφωνίας είναι ακριβώς η αποφασιστικότητα της Ευρώπης να στηρίξει την Ευρωζώνη. Όχι απλά την Ελλάδα, αλλά την Ευρωζώνη, γιατί είμαστε μέρος μιας οικονομικής οικογένειας, αν θέλετε. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ώρα. Η Ελλάδα πάντοτε μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το βήμα του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ στη Χαλκιδική, ο Αντώνης Σαμαράς αναγνώρισε διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση της οικονομίας και επετέθη στην κυβέρνηση για τα μέτρα που λαμβάνει για την έξοδο από την κρίση. Θα κλατάρει το σύστημα. Δεν μπορούν να πνίξουν την οικονομία για να εξηγιάνουν τα δημόσια οικονομικά. Στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την οικονομική στήριξη της Ελλάδας, υπονοώντας ότι η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι η έσχατη λύση. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Η χώρα θα κάνει και αυτό που πρέπει για να διαφυλάξει τα εθνικά της συμφέροντα, όποιο και να είναι αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί, είπε: αν δεν μας δώσετε βοήθεια, θα πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλήθεια το εννοείτε ότι θέλετε να κάνετε αυτό το έγκλημα? Είμαστε σε έναν αποκλεισμό. Βλέπετε την κυρία Μέρκελ να μας εκβιάζει με τον τρόπο τον οποίο μας εκβιάζει, να μας απειλεί. Την ετοιμότητα της Ευρωζώνης να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση για τη στήριξη της Ελλάδος επανέλαβε σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος Όλι Ρεν. Ενώ η στάση της Άγγελα Μέρκελ εξακολουθεί να διγάσει την Ευρώπη. Η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να βοηθήσει αποφασιστικά την Ελλάδα, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Όλι Ρεν. Ενώ οι δηλώσεις της Μέρκελ περί αποβολής κράτους μέλους προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ισπανίας. Yo creo que tenemos que hacer es coordinar políticas económicas y no lanzar mensajes que puedan ser malentendidos, ¿no? Αλλά και η Γαλλία επιμένει πως κάτι τέτοιο δεν είναι λύση. Si la Grèce quitte la monnaie unique et que la drachme réapparaît, elle pourrait ensuite être suivie par la pesette espagnole, l'escudo portugais, la lire italienne et pourquoi pas le franc français. Tous des pays aux déficits colossaux. Angela Merkel entend la colère qui monte. 80% des Allemands ne veulent pas payer pour la Grèce. Et de plus en plus, eh bien, ils en parlent, ils ne le cachent pas.
χαρακτήρισε τις απόψεις της Μέρκελ ο Γκι Βερχόφσταν, επικεφαλής των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε το πρωί στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ζημιές στα γραφεία του κτηρίου. Άγνωστος είχε προειδοποιήσει για το χτύπημα με τηλεφώνημα στην Ελευθεροτυπία. Για 5 λεπτά γλίτωσα, θα ήμουν μακαρίτη. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πώς εγκατέλειψαν μόλις την τελευταία στιγμή το κτίριο της οδού Σοκράτους, όπου 1/4 πριν από τις 9 το πρωί εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός μπροστά στην είσοδο των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Κατά τις 8.30 ώρα άκουσα τον πανικό των αστυνομικών. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σακ βουαγιάζ, το οποίο άγνωστος άφησε στο διάδρομο του 5ου ορόφου. Ακολούθησε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Δεν είναι φάρσα. Σε 25 λεπτά θα εκραγεί βόμβα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής της Σοκράτους. Εμείς κατεβάσαμε τους συναδέλφους μας από πάνω, έσκεσε η βόμβα, δεν αφήσαμε κανέναν να ανέβει. Ανέβουνε. Η αστυνομία έσπευσε και απέκλεισε την περιοχή. Προσπάθησε να εκενώσει τόσο το κτίριο όσο και άλλα παρακείμενα. Ωστόσο, εκατοντάδες πολίτες παρέμειναν στο κτίριο του ΙΚΑ στη συμβολή της Σοκράτους με την Πειραιώς. Το οστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι τζαμαρίες του κτιρίου του ΙΚΑ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Ορισμένοι πάλι, μάλιστα, που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, τραυματίστηκαν. Και μέχρι να κατέβουμε να δούμε τι έχει γίνει, ακούστηκε το μεγάλο μπαμ. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές αλλά και να σπάσουν τζάμια. Το κίνητρό τους είναι ότι είμαστε η μοναδική αδούλωτη Έλληνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μέσα. Καμιά οργάνωση ως τώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα. Πανικός επικράτησε το πρωί σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Έντρομοι ένοικοι εκένωσαν την πολυκατοικία, ενώ τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού προκάλεσε υλικές ζημιές. Μαύροι καπνοί έχουν τυλίξει το κτίριο στην οδό Ολύμπου. Ο 4ος όροφος έχει παραδοθεί στις φλόγες. Τρομοκρατημένοι οι ένοικοι των διαμερισμάτων βγαίνουν στα μπαλκόνια. Καπνούς και ακουγόταν κάτι σαν εκρήξεις. Τρομάξαμε και κατεβήκαμε κάτω. Με βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπό τους εκενούν την πολυκατοικία. Μαζί τους και η 65χρονη γυναίκα από το διαμέρισμα της οποίας ξεκίνησε η φωτιά. Καλά είναι. Βέβαια καλά. Αχ, τι τον έκανα. Έβαλε να τηγανίσει και πήρε κάποιος τηλέφωνο. Η ηλικιωμένη γυναίκα ζέστανε λάδι στην κουζίνα του σπιτιού όπου έμενε με τον αδερφό της. Χτύπησε όμως το τηλέφωνο και της απέσπασε την προσοχή. Βλέπω μια φωτιά. Μια μαυρίλα, λέω, τι γίνεται εκεί πέρα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τις 8.30 το πρωί. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες κατέφτασαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κανείς. Και να πάμε εκτός συνόρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένοπλος ληστής σκότωσε υπάλληλο σε κατάστημα την τελευταία μέρα της δουλειάς του, καθώς την επομένη θα έβγαινε σε σύνταξη. Την χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών ζει η Νότια Κίνα, ενώ στη Γαλλία τις αντιδράσεις προκάλεσε μια δικαστική απόφαση. Θέλει αντιδράσεων στη Γαλλία προκάλεσε η καταδίκη μόνο σε 15 χρόνια κάθειξη της 38χρονης γυναίκας που δολοφόνησε τα 6 νεογέννητα παιδιά της. Το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε στην πόλη Βαλών, όπου ζούσε η Σελίν Λεσάζ με το 13χρονο γιο της. Σκότωνε τα νεογέννητα και τα έκρυβε μέσα σε σακούλες απορριμμάτων στο υπόγειο του σπιτιού της. Τα πτώματα τα βρήκε τυχαία το 2007 ο τότε σύντροφός της και πατέρας του έκτου παιδιού. Το δικαστήριο αποφάσισε την μείωση της ποινής της εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η έλλειψη ακόμα και πόσιμου νερού όθησε τους κατοίκους να ψάξουν απεγνωσμένα για νέες πηγές την ώρα που υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων απειλούν τεράστιες εκτάσεις καλλιέργειας στη Νότια Κίνα. Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους. Κάποιες επαρχίες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν στερέψει πολλά αποθέματα νερού. Αλλάξουμε κλίμα. Τις ερωτικές επιδόσεις του Νικολά Σαρκοζή εκδιάζει μια πρώην ερωμένη του με το όνομα Κάρλα. Η 30χρονη χορεύτρια είχε γνωρίσει το Γάλλο πρόεδρο σε επίσημη επίσκεψή του στη Βενετία πριν από 4 χρόνια όταν ήταν υπουργός εσωτερικών. Τρέχει και δεν φτάνει ο Νικολά Σαρκοζή. Το αμαρτωλό παρελθόν αναδύεται και οι φήμες για εξωσυζυγική σχέση πυροδοτούν πικάντικες δηλώσεις πρώην ερωμένων, όπως της ξανθιάς αυτής κυρίας, που προχωρά σε σκανδαλιστικές λεπτομέρειες για τις ερωτικές επιδόσεις του Γάλλου Προέδρου. Είναι φλογερός και παθιασμένος εραστής. Γι' αυτό και παρότι δεν είναι ψηλός, έχει αμέτρητες κατακτήσεις. Πιστεύω πως δεν ήμουν η μόνη ερωμένη του. Μοιράζεται τουλάχιστον 3 κοινά με την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Το όνομα, την καταγωγή και ασφαλώς το γούστο. Κάρλα και αυτή η Ιταλίδα χορεύτρια στο επάγγελμα γνωρίστηκε με τον Σαρκοζή στη Βενετία το 2006, όταν εκείνος υπουργός εσωτερικών τότε ήταν παντρεμένος ακόμη με τη Σεσιλιά.
Ειδική καμπάνια ενημέρωσης με στόχο να μειωθούν τα ατυχήματα στις αφύλεκτες διαβάσεις των σιδηροδρόμων οργανώνει ο οργανισμός του Σικάγο, καθώς τον τελευταίο χρόνο έγιναν 13 θανατηφόρα δυστυχήματα. Η οικογένεια Σάντσες τρέχει να προλάβει το τρένο αγνώντας τα φώτα και την κόρνα του οδηγού. Ο πατέρας και η μεγάλη κόρη περνούν την αφύλακτη διάβαση, όμως η μητέρα και το ενός έτους παιδί που κρατά στην αγκαλιά της δεν θα τα καταφέρουν. You learn to read people's body language. You know when they're going to make a run for it. They put their head down, they maybe take a look up and then they get ready to go. Τραγική ειρωνία, το συγκεκριμένο τρένο δεν επρόκειτο να σταματήσει στο σταθμό. Η χρονιά που πέρασε, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με πανομοιότυπο τρόπο, ενώ εκατοντάδες είναι εκείνοι που γλίτωσαν τελευταία στιγμή. When the bells and the lights are flashing, that should be the message not to go on the track. Okay, now it's time to go. Η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων αδύνατη λόγω κόστους και έτσι η μόνη επιλογή προς το παρόν είναι η ενημέρωση, έστω και με αυτόν τον αμφιλεγόμενο τρόπο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση στις 5 και 25 με την Έφια Λεβίζου. Αναλυτικά ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α στις 7 με τον Αντώνη Σρόιτερ. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Τώρα, ό,τι και αν σου συμβεί, η νέα Always Instant Dry κατευθύνει τη ροή γρήγορα στο εσωτερικό, αφήνοντας την επιφάνεια στεγνή στη στιγμή. Η νούμερο 1 σερβιέτα στην Ελλάδα, τώρα καλύτερη από ποτέ. Ο πελαργός της Fisher Price σας φέρνει τα βρεφαστέρια. Μουσικό περιστρεφόμενο για όνειρα γλυκά. Γυμναστικό για τις πρώτες του ασκήσεις. Και ενδοεπικοινωνία για να αισθάνεστε ασφάλεια όταν κοιμάτε. Πάντα κοντά σας με την ποιότητα της Fisher Price. Το μοναδικό κάλυμα της Always σε κρατάει στεγνή στη στιγμή. Έτσι νιώθεις σαν να έχεις μόλις αλλάξει. Ζήσε κάθε περίοδο της ζωής σου. Always. Είστε έτοιμοι για την ψηφιακή εποχή.